Πρέπει να τον ακούσουμε, έχουμε δημοκρατία. Ο Λιάκος και ο Λιάκος. Μου έχετε πρίξει τα αρχίδια με τον Λιάκο. Εδώ έχετε πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που σας είπα. Εγώ δεν παίζω εδώ πέρα. Ούτε σκέφτομαι να κάτσω σε καμιά ηλεκτρική καρέκλα πρόεδρου κόμματος. Γιατί εμένα ο κόλος μου είναι σαν του Κολοκοτρώνη. Σαν του Κολοκοτρώνη. Βιαστήκατε. Περιμένετε. Προσπαθώ κι εγώ να συνετιστώ λίγο. Ένας φίλος με κατηγόρησε και μου είπε «Μα πώς βγαίνεις έτσι?» Πρέπει να βγαίνεις, λέει, φρέσκος στον κόσμο, να φοράς κουστούμι, γραβάτα, να φαίνεσαι ξεκούραστος και να αποκτήσεις, λέει, και έναν επικοινωνιολόγο που να τον πληρώνετε για να σας φτιάχνει το πολιτικό πρόγραμμα. Ποιο πολιτικό πρόγραμμα, ρε? Ποιον επικοινωνιολόγο, ρε? Τι θα γίνουμε εμείς? Σαν το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα που έχουν πάρει από έναν επικοινωνιολόγο παραμάσχαλα και ο ένας φροντίζει να του μοντάρουν το προγούλι γιατί είναι μεγάλο και φουσκώνει σαν τον παπαγάλο, ενώ ο άλλος, ο οποίος είναι κορακομίτης και σαν τον νεκροθάφτη που ξύπνησε το πρωί χωρίς να πιει καφέ για να κυβερνήσει τη χώρα. Κύριε Χιώτη, κύριε Χιώτη, Ιταλοί κάνε τράπη, ρε μαλάκα. Γαμώ την ενημέρωση σας, πούστιδες. Γαμώ την ενημέρωση σας, πούστιδες. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Για να μην πω το σλόγγαν Μητσοτάκη μπιπ μπιπ. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Τι μπιπ μπιπ? Δεν υπάρχει μπιπ μπιπ εδώ. Μητσοτάκη γαμιέσαι, λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει Μητσοτάκη γαμιέσαι. Εντός εισαγωγικών. Ο κόσμος το λέει. Ο κόσμος. Δεν το λέω εγώ. Ο κόσμος το λέει. Και οι 300 προδότες. Και οι 300.